Επιστρέψαμε στο στούντιο, είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Προδρόμου. Καλώς ορίσατε στον Αλφα. Χαίρετε. Λοιπόν, επί της αρχής, ακούμε αυτές τις μέρες, ο κύριος Ακκιντζή δέχτηκε το δείπνο. Ο κύριος Μαυρογιάννης μας είπε εδώ δεν δέχτηκε τον καθορισμό ημερομηνίας. Εμείς προτείναμε συγκεκριμένη ημερομηνία, κύριε Προδρόμου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει στην κυρία Σπέχαρ, έχουμε διαμηνήσει στα Ηνωμένα Έθνη, ότι είναι έτοιμος για να συναντήσει τον κύριο Ακκιντζή. Μέχρι τώρα και τώρα ακόμα αναμένουμε μία απάντηση. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν ρυθμίζονται με δημόσιες δηλώσεις, με συνεντεύξεις. Και μάλιστα ένας από τους λόγους που θα είναι ωφέλιμη μια συνάντηση των δύο πρόσωπο με πρόσωπο είναι για να ξεπεράσουμε όλη αυτή την περίοδο των δημοσίων δηλώσεων, των μεταφράσεων, των συνεντεύξεων, των περιστασιακών δηλώσεων που ενδεχομένως καμιά φορά να δημιουργούν και διαφορετικές εντυπώσεις από την πραγματικότητα. Ο στόχος του Προέδρου σε αυτή τη συνάντηση ποιος θα είναι, δηλαδή ποια είναι τα ερωτήματα που θα θέλαμε να μας απαντήσει ο τουρκοκυπριός ηγέτης? Ο στόχος του Προέδρου παραμένει ένας. Είναι ο γενικότερος στόχος για τον οποίο έχει τοποθετηθεί ευθύς αμέσως μετά το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στο Κράν Μοντανά. Και απευθύνθηκε στον Γενικό Γραμματέα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και με διαδοχικές επιστολές και στη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη και από του βήματος όμως, αν θέλετε, επισημότατα της Γενικής Συνέλευσης, τοποθετήθηκε ζητώντας να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και να μπορέσουμε κατευχήν να φτάσουμε ξανά σε μια διάσκεψη, αφού προετοιμαστεί βέβαια αναλόγως, μια διάσκεψη για την Κύπρο. Άρα λοιπόν και η συνάντηση αυτή που θα γίνει, που την θεωρούμε προκαταρτική, δεν είναι διαπραγμάτευση ακόμα, έχει στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Γιατί αγαπητέ κύριε Κημήτρη, τον τελευταίο καιρό ακούμε και διάφορα από τουρκικής πλευράς και δυστυχώς και τουρκοκυπριακής, που περίπου υπάρχει μία λογική να υποκαταστήσουμε την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού με μια συμφωνία η οποία δεν χρειάζεται κιόλας αφού έχουμε τη σχετική σύγκληση, αλλά με μια προηγούμενη προκαταρτική συμφωνία, λέει, για τους φυσικούς πόρους. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς παρελκυστικό και μπορεί και να ναρκοθετεί την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Άρα λοιπόν ο κύριος στόχος πάντα είναι η διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την επανένωση της χώρας μας και την συνεννόηση με τους Τουρκοκυπρίους. Συνεπώς, σε μόνιμη βάση. Εμάς, επειδή ακούστηκαν διάφορα τώρα για το δείπνο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη Σύνοδο της Βάρνας για την Τουρκία, μας ενοχλεί αν το δείπνο και αυτή η συνάντηση θα γίνει πριν από αυτά, κύριε Προδρόμου, ή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα? Η συνάντηση, με βάση την άμεση ανταπόκριση και την τοποθέτηση του Προέδρου Αναστασιάδη, θα μπορούσε ήδη να έχει γίνει. Συνεπώς δεν τον ενοχλεί. Μπορούσε να είχε γίνει και τις μέρες που έχουν περάσει. Και να αποφεύγουμε αυτή την συνεχιζόμενη ανταλλαγή δηλώσεων. Δεν είναι καν ανταλλαγή, γιατί θα το έχετε προσέξει, εμείς αποφεύγουμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτού του τύπου τον διάλογο και αποφεύγουμε πολύ περισσότερο, γιατί είναι προφανές ότι ειδικότερα η Τουρκία προσπαθεί να μας παρασύρει σε μια λογική τεχνητής έντασης. Γιατί τεχνητή είναι η ένταση. Το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζεται. Ωραία, πάμε σε αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει μια ναύτεξ, αρχίζει από 11 Μαρτίου. Πότε να αναμένουμε τα ερευνητικά σκάφη της Exxon Mobil, κύριε Προδρόμου? Θα είναι μέσα σε αυτή την περίοδο, δηλαδή μέσα στο υπόλοιπο του μηνός Μαρτίου. Άρα εκεί που αρχίζει η ναύτεξ, κάποια στιγμή στο χρονικό διάστημα που καλύπτει θα αρχίσουν και οι διαδικασίες από την Exxon. Κοιτάξτε, πρόκειται για προκαταρτικές εργασίες της εταιρείας η οποία έχει τον δικό της προγραμματισμό, έχει την αρμοδιότητα αφού είναι αδειοδοτημένη και έχει και την υποχρέωση βέβαια από τις συμβάσεις που έχει κάνει με την Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς ξέρουμε ότι η εταιρεία προχωράει κανονικά. Μιλάμε για κάποιες προκαταρτικές εργασίες που έχουν σχέση με πρόληψη. Δηλαδή να δουν εκεί στον βυθό τι συμβαίνει από άποψης αρχαιολογικής,
Κάποτε καταλαβαίνω ότι λέτε είναι διαδικαστική φύσεως, υπάρχουν ναυάγια, να δουν τα περιβαλλοντικά. Και εντάξει, ναι, αλλά ξέρετε, όλο αυτό τον θόρυβο στο σύστημα τον δημιουργεί η Άγκυρα. Και είναι προφανής η επιδίωξη, η οποία δεν μας αφορά. Η ίδια η Τουρκία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θυμηθείτε τις τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διαστόματος του Προέδρου του κ. Τούσκ, που καλείται η Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα των, και γενικά όλα τα κράτη-μέλη, να έχει συμπεριφορά καλής γειτονίας, να αποφεύγονται παραβιάσεις και προκλήσεις επιθετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Ελπίζουμε ότι σε κάποια στιγμή η Άγκυρα, η Τουρκία, θα καταλάβει ότι είναι διαφορετικό το συμφέρον που έχουν όλοι στην περιοχή, διότι να σημειώσουμε κιόλας ότι στην περιοχή μας δεν είναι μόνο η Κύπρος που έχει ενδιαφέρον και φυσικούς πόρους, είναι και το Ισραήλ, είναι και η Αίγυπτος, είναι και ο Λίβανος, είναι και άλλες χώρες. Εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία, με όλες αυτές τις χώρες, όχι μόνο έχει συνεννοηθεί, αλλά υπάρχει και αγαστή συνεργασία, και η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο αποτελεί την παραφωνία. Αναφερθήκατε στην Λίψο. Τα Ηνωμένα Έθνη, σε ειδική συζήτηση, σύσκεψη, σύνοδο που γινόταν για την ασφάλεια στην Μεσόγειο, κατέθεσαν από κοινού οι μόνιμοι αντιπρόσωποι μας, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, κατέθεσαν την διακήρυξη της Τριμερούς, Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, ως δείγμα συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος. Και εδώ ακριβώς είναι, αν θέλετε, και η αντίφαση. Στις αιτιάσεις που ακούμε από την Τουρκία και σε όλη αυτή την προπαγάνδα, εμφανίζουν μάλιστα ένα από τα τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΣ, ότι εκτός από αυτά που διεκδικούν, είτε για την Τουρκία είτε για τους Τουρκοκυπρίους, εμφανίζουν και ένα ότι είναι, λέει, της Αιγύπτου. Για λογαριασμό της Αιγύπτου παρεμβαίνουν και κάνουν. Πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν η παραφωνία εδώ είναι η Τουρκία, και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, και αυτό δεν είναι πλέον κυπριακό πρόβλημα ή, αν θέλετε, και πρόβλημα της Ελλάδας με τα όσα πολύ ανησυχητικά βλέπουμε στον Εύρο με τη σύλληψη των δύο παιδιών. Αλλά είναι πλέον, έχει και την ευρωπαϊκή του διάσταση. Βοηθήστε με λίγο, γιατί θέλω να τρέξουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Ενέργειας μας είπε ότι στείλαμε προκατακτική συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκατακτική συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας και της Αιγύπτου για έναν αγωγό από την Αφροδίτη στα τερματικά της Αιγύπτου. Έχουμε λάβει σχόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα? Δεν γνωρίζω να έχουν ληφθεί ακόμα τα σχόλια. Απλώς να ξέρετε ότι αυτές είναι οι διαδικασίες στις οποίες ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ήδη χρηματοδοτείται η πορεία για τον EastMed, για τον αγωγό Ανατολικής Μεσογείου, με τον ίδιο τρόπο περιμένουμε ότι θα έχουμε και θα επισφραγιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιο αυτό συνεργασίας διασύνδεσης άμεσης Κύπρου-Αιγύπτου. Διότι αυτό που πήγα να σας πω πριν, ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την λεκάνη αυτή, για την περιοχή αυτή της Μεσογείου, της Λεβαντίνης. Κάτι διάβασα ότι αποφάσεις για τον EastMed αναμένονται αρχές του 19, λίγο πριν βγούμε στούντιο μαζί. Ναι, προχωράει. Μα ήδη, κύριε Κημήτρη, η χρηματοδότηση των ερευνών που γίνονται είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μπορεί να έχουμε αυτή την αμφισβήτηση από την Τουρκία, αλλά όταν λέμε ότι το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζεται κανονικά, και πρόγραμμα δεν είναι μόνο γεωτρήσεις, είναι και τα όσα έχει προνοήσει η κυβέρνησή μας για εναλλακτικές δρομολογήσεις πιθανών ευρημάτων αναλόγως των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων, αλλά και για τον όλο σχεδιασμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία. Και πρέπει να πούμε και στον κόσμο, συνάδελφοί σας βέβαια μου έχουν πει ότι και με το να τους λέμε να μην ανησυχούν δεν σημαίνει κάτι, αλλά πρέπει να πούμε εικόνα, βγάζει πραγματικά και ειλικρινά, ότι
αυτού του είδους τις αρνητικές δημόσιες σχέσεις, προπαγάνδα που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, δεν εδράζεται σε γεγονότα. Μόλις χτες θα είδατε κι εσείς από το ΚΙΠΕ τοποθέτηση της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ότι αποθαρρύνουν κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή. Να τα δούμε και στην πράξη. Θέλω να πάμε και σε δύο άλλα θέματα. Έρχεται σύσκεψη αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Αν ο Πρόεδρος θα ακούσει μόνο ή αν θα παρουσιάσει και κυβερνητική πρόταση. Κοιτάξτε, ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι για να συγκεντρωθούν όλες οι προσεγγίσεις, ενδεχομένως οι εισηγήσεις, οι ιδέες και να γίνει κάποια σύνθεση. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ήδη πριν από τις εκλογές επεξεργάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το σχέδιο Εστία, το οποίο ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας, δεν είναι ολοκληρωμένο. Στη σύσκεψη αυτή ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει την κατάσταση των πραγμάτων, για να ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε, και στη συνέχεια, αναλόγως των τοποθετήσεων, των συζητήσεων, θα δούμε πού και πόσο υπάρχει έδαφος. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει πολύ έδαφος, γιατί τα προβλήματα αφορούν όλους. Η κυρία Γιορκάκη θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη? Θα είναι και η Κεντρική Τράπεζα, διότι βεβαίως την αφορά άμεσα το θέμα και ένα μέρος των προσπαθειών είναι δικό της. Αλλά θα πρέπει, αφού συνειδητοποιήσουμε πώς έχουν τα πράγματα, ποιες είναι, αν θέλετε, οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ποιες είναι οι ενέργειες, και τώρα δεν μιλάμε γενικά όπως γινόντουσαν οι συζητήσεις, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα. Και εκεί, αναλόγως και των προτάσεων που θα ακουστούν και των προσεγγίσεων που θα υπάρχουν από τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις, θα δούμε ποιος είναι ο κοινός δρόμος. Αισιοδοξούμε ότι μπορεί να υπάρξει κοινός δρόμος. Κοιτάξτε, οι αποφάσεις αυτές πλέον λαμβάνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Γνωρίζουμε ότι θα είναι η Κεντρική Τράπεζα η δική μας, αλλά γνωρίζουμε ότι την εποπτεία των τραπεζών μας την έχει απευθείας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω της δικής μας εδώ βέβαια. Άρα λοιπόν το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μια προτεραιότητα και υπάρχει ένα θέμα χρόνου. Θα πρέπει να είμαστε, να πάρουμε αποφάσεις η ώρα για τις όσο γίνεται πιο σύντομα και για το δικό μας το συμφέρον, θα έλεγα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πολύ.